Ένα πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι μόνο της κυρία Λαγκάρντ. Πολύ σωστά. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν ένα μήνα στο Τόκιο, ναι, που συνεδρίασε σε επίπεδο υπουργών το Δέλτα Νητά. Και βλέπουμε ότι χώρες της αναπτυσσόμενης Ασίας, οι αναδυόμενες οικονομίες, οικονομίες, η Κίνα, η Βραζιλία, η Ρωσία, πλέον θέλουν ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του Ταμείου. Άρα η Λαγκάρντ όχι μόνο πρέπει να εκπληρώσει τις καταστατικές υποχρεώσεις, πρέπει και να πείσει αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες ότι όντως εκπληρούνται οι όροι. Άρα λοιπόν ότι είναι δύσκολη θέση. Η σκληρή γραμμή της Λαγκάρντ έχει να κάνει και με το τι θα τη ζητήσουν οι εταίροι του ΔΝΤ. Έχουν ήδη ζητήσει. Ακριβώς. Και με το τι μπορούν να αποδεχτούν. Αυτές τις λύσεις πρέπει μετά να τις πάει στο ΔΣ. Είπατε πριν ότι μπορεί η διαφορά να μην είναι πολλές μονάδες του ΑΕΠ το 2020. Το κόστος όμως αυτής της επιπλέον προσαρμογής, αν έπρεπε να γίνει, θα ήταν σημαντικό.